Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι στα social media ο ρεφλεξολόγος Πέτρος Μαυρίδης. Οι εναλλακτικές του θεραπείες για διάφορα προβλήματα συζητιούνται όσο λίγες, με τον κόσμο να σπέβδει να τις δοκιμάσει στην πράξη. Αγάπη μου, τα απόγευμα θα λείπουν τα παιδιά. Τι θα γίνει μεταξύ μας? Δεν θα μπορώ, θα έχω πονοκέφαλο. Για το συγκεκριμένο πονοκέφαλο, πιέζουμε στα αντανακλαστικά ρεφλεξολογικά σημεία του μεγάλου δακτύλου για 5 δευτερόλεπτα, 5 επαναλήψεις. Και δεν θα υπάρχει καμιά δικαιολογία μετά. Θες πολύ να το τρίψεις το πιπέρι, θες να τη μουλιάσεις την ουρά του σαλαχιού, αλλά το έτερον σου ήμιση βρίσκει διαρκώς δικαιολογίες. Αγάπη μου, το απόγευμα θα λείπουν τα παιδιά. Τι θα γίνει μεταξύ μας? Ό,τι έγινε και το πρωί που δεν έλειπαν. Δηλαδή? Τίποτα. Δεν θες πια πες καδρίτσα μου. Σε θέλω, όπως ο Γιάννης ο Πρατάκος στη ζατσάρα του, αλλά δεν μπορώ. Έχω πονοκέφαλο. Για το συγκεκριμένο πονοκέφαλο, πιέζουμε για 5 δευτερόλεπτα το μεγάλο δάχτυλο, σαν να πατάμε το caps lock στο πληκτρολόγιο. Πιάνει αμέσως. Έλα, φέρε μου τον αντιχειρά σου, λιδρυνάκι μου. Τον πιέζω για 5 δευτερόλεπτα και ο πονοκέφαλος θα φύγει. Βλέπεις καμιά αλλαγή? Ναι. Τι? Μπήκα σε λειτουργία πτήσης. Περίμενε λίγο ακόμα. Κουνάω τη ροδέλα, κουνάω τη ροδέλα. Πιάνει? Ναι. Πέρασε ο πονοκέφαλος? Όχι, έπιασα το ετσεβέλε. Κάνε υπομονή, μπαρμπουνάκι μου. Θέλει λίγο χρόνο για να λειτουργήσει. Βρε Πέτρο μου, θα μου εξηγήσει τι κάνει τόση ώρα. Εσύ τι νομίζω ότι κάνω? Φορμάτισε το σκληρό μου δίσκο. Διώχνω το πονοκέφαλο. Τρίβω, τρίβω, τρίβω και ξανατρίβω. Όχι, κάτι νιώθω. Νομίζω ότι με το τρίψιμο βγήκε. Ο πόνος από το κεφαλί? Όχι, αλλά αντί να το λιχνάρι. Θα σου να πιέσω λίγο ακόμα. Σιγόκαλε, πονάω, μου βγάλει τον αντίχειρα, κακούργε. Είδες πόσο αλάνθαστη είναι η μεθοδός μου. Ξέχασε ήδη τον πόνο στο κεφάλι. Για τον αντίχειρα, με σκάσει ένα παιχνιδάκι. Θα σου βάλω 2 δάχτυλα και θα γίνει περδίκη. Τι έκανε, λέει? 2 δάχτυλα στη μύτη. Εκεί καταλήγουν οι νευρώνες των δαχτύλων. Μετά από στα 2 πόνο στο αντίχειρα. Έτσι, τι νιώθεις, βγήκε? Θετικό το rapid test. Να βάλω πιο μέσα. Όχι, να χαρίσει, έκανα να update τα Windows του κεφάλου μου. Πέρασε δηλαδή. Αχ, μου πάτησε στον αντίχειρα του ποδιού μου, κουνελοτρίφτη. Και γι' αυτό σκάς. Θα σου βάλω 2 δάχτυλα στο... Μη το πεις, δεν θέλω να ξέρω. Είμαι μια χαρά, άσε με. Σου πέρασαν όλα? Ναι, να σου πω όχι και συνεχίζεις, στο τέλος θα βγω πιο σακατεμένη και από το Rocky Balboa μετά τον αγώνα του με τον Ιβάν Τράγκο. Τώρα δηλαδή σου πέρασαν όλα? Είσαι έτοιμη για σουσέλ? Κάτσε, κάτσε, περίμενε λίγο ακόμα να θυμηθώ. Τι να θυμηθείς? Του αλλού πονάω. Έλα βρε αγάπη μου, δεν θες? Δεν φαίνεται. Είδες πως έπιασε το κόλπο μου? Μπορεί να μην το βούτυξες τον κολλιό στο ξύδι, έχασες όμως 6.000 θερμίδες χωρίς γυμναστική. Ντελούλου!